έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, 835 ταινίες από 93 διαφορετικές χώρες. Εξαιρετική τιμή και χαρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η 8η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Σκηνοθέτες, παραγωγοί, δημιουργοί, καλλιτέχνες από τα πέρατα της Οικουμένης βρίσκονται εδώ στο Καστελόριζο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου σε μία γιορτή του πολιτισμού, σε μία γιορτή των γραμμάτων και των τεχνών. Our making of films will be different in the future. But instead of just sitting there and waiting that things come to us, we go out for them. So that we, within our community, help to develop new ways of telling stories. Because the stories we tell tomorrow will have little to do with the way we told them 20 years ago. I'm very happy to be here. There's a lot of people who talk in film business and just talk and talk and talk and talk, but Irini and Michelle are really people who get things done, and to create a festival like this, you really have to, you know, give birth to a great baby here. Βρίσκω αξιέπαινη και αξιοθαύμαστη, σχεδόν ηρωική τη δουλειά των διοργανωτών, γιατί το Καστελόριζο είναι μεν η πύλη προς την Ευρώπη και μια ιδιαίτερη σημασία τοποθεσία για την Ελλάδα, αλλά γνωρίζω με τα χρόνια και με την πείρα τριών δεκαετιών πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων και απαιτήσεων σε ένα τόσο μικρό τόπο και τόσο απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα, από τα εύκολα μέσα, ας το πούμε έτσι. And thank you for the honor to be president of the jury of this wonderful festival. We are very involved into documentary. Part of our program, I'd say about 50% consists of documentaries. So there is a natural interest for a high level documentary festival like this one. And I'm glad I was asked to chair the jury. Το ΕΚΟΜΕ θα είναι πάντα παρόν για να στηρίζει το Beyond Borders Festival, να αναδεικνύει τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και τους ξένους οι οποίοι έρχονται να αναδείξουν και να προωθήσουν τη δουλειά τους στη χώρα μας. Smaller is better. This is very much, I think, a filmmakers festival. It's a huge honor for Canada to be the country of honor of the festival. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να τιμήσουμε και φέτος τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου πέρα από τα σύνορα, Beyond Borders. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση από όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο του promotion μέχρι το επίπεδο ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο νομίζω ότι κάνει τη διαφορά με τα υπόλοιπα φεστιβάλ, είναι ότι δεν υπάρχει σαν κύρια σημαία, ας πούμε, ο ανταγωνισμός. Αλλά μάλλον αυτό που κινεί τα πράγματα είναι η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που λείπει γενικότερα από το χώρο. I come from Australia, right in the middle of Australia, Alice Springs, and I've traveled 53 hours to come to this festival. That's more than 2 days, I think, by my maths. So I traveled on several planes, and then the final journey was by ferry, which was a very beautiful way to arrive at this special festival. And I'm here at the Beyond Borders Festival, which is, as its name says, it's about beyond borders. It's about stories that transcend nations, and in the case of the film I brought here, they transcend cultures. Είχα την τύχη να βρίσκομαι στο πρώτο φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια. Ήταν μια πολύ γοητευτική αυτοσχέδια ιστορία τότε. Αυτοσχεδιάζαμε κυριολεκτικά. Και αυτό που ξεκινούσε να γίνει ήταν ένα φεστιβάλ μπουτίκ. Το είχαμε χαρεί όλοι. Όλες αυτές οι προσπάθειες ευωδόθηκαν στο τέλος πολύ καλά.
Και 8 χρόνια μετά έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω ότι χάρη στο πείσμα και στις άοκνες προσπάθειες και της Ειρήνης της Αριόγλου και του Μισελ Νόλ, το φεστιβάλ έχει στεριώσει. So, you know, I really encourage people to come to this festival to have a look online at the Beyond Borders website and to learn about the documentary films from all over the world that are shown here in Castellorizo. And I'm very pleased to say that the organizers have decided that next year the country of honor will be Australia. First, want to start by congratulating the Hellenic History Foundation for organizing tonight's outstanding event, as well as the entire program for the 8th Beyond Borders International Documentary Film Festival. And Irini and Michelle, it's clear that it is a huge undertaking, so congratulations on the opening night of this festival and for all the work that you've done all year long. So I'm very happy to be here again, and I think I will be here for hope many years. And thank you. Long life to the festival and Beyond Borders. Εδώ στο Καστελόριζο υπήρχε πολιτισμός. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου προσπαθεί μέσω αυτής της πρωτοβουλίας εδώ και 8 χρόνια να μετατρέψει ξανά το Καστελόριζο σε ένα κέντρο πολιτισμού. Σε ένα κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών που ήδη ήταν κατά τον 19ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.